Το Υπουργείο Εμπορίου τη Κίνα προειδοποίησε την Παρασκευή 21 Ιουνίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να κλιμακώνει τι εμπορικέ τριβέ, οι οποίε ενδέχεται να πυροδοτήσουν έναν εμπορικό πόλεμο. Η ευθύνη ανήκει πλήρω στην πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει σε δήλωση εκπρόσωπο του Υπουργείου. Η Κίνα ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τη συναντήσει στα μισά του δρόμου, θα διαχειριστεί τι διαφορέ μέσω του διαλόγου και θα αποφύγει να κλιμακώσει τι εμπορικέ τριβέ ή να επιτρέψει να βγουν εκτό ελέγχου, δήλωσε ο εκπρόσωπο. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή δασμών έως και 38,1% στι εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα παρά τις διαμαρτυρίες του Πεκίνου, βυθίζοντας τις εμπορικές σχέσεις σε νέο χαμηλό σημείο και διακινδυνεύοντας τιμωρητική δράση από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Η δήλωση του Υπουργείου Εμπορίου δημοσιοποιήθηκε περίπου μία ώρα πριν από την άφιξη του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Ρόμπερτ Χάμπεκ στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να εξηγήσει στους Κινέζους αξιωματούχους την πρόσφατη ανακοίνωση για τους δασμούς και να αμβλύνει παράλληλα τον κίνδυνο αντιπίνων από την Κίνα, που θα έβλαπταν γερμανικές επιχειρήσεις.